Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Στασινός, για να κουβεντιάσουμε για τη μεγάλη καταστροφή. Καλησπέρα. Στη Δυτική Αττική. Καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω ρωτώντας αυτό το απλό ερώτημα που είναι στα χείλη όλων. Τι έφταιξε και φτάσαμε σε μια τόσο μεγάλη καταστροφή με τόσο πολλούς νεκρούς, με 16 νεκρούς. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο αριθμός, γιατί υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Καταρχήν να πω συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσω να είμαι κατανοητός, να τα πω απλά. Το νερό πέρασε από εκεί που έπρεπε να περάσει, από εκεί που περνούσε όλα τα παλιότερα χρόνια. Ουσιαστικά από έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Μάνδρας. Γιατί πέρασε από εκεί? Πέρασε από εκεί διότι δεν έγιναν τα κατάλληλα έργα διευθέτησης του ρέματος και τα ανάλογα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές και άλλες περιπτώσεις. Και γι' αυτό δεν έχουμε ανάλογα προβλήματα ή δεν είχαμε τώρα ανάλογα προβλήματα. Δεύτερον... Έχετε δίκιο, γιατί ακούσαμε τον κύριο Αρνιακό να λέει πριν ότι υπήρξαν περιοχές στις οποίες έπεσε περισσότερο νερό, αλλά δεν συνέβη τίποτε. Επίσης, ένας δεύτερος λόγος για να συνεχίσω είναι ότι το 2016 το καλοκαίρι τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε καταστροφή ενός δάσους από πυρκαγιά στο όρος από το οποίο προήλθε όλος αυτός ο χήμαρος και μετά δεν έγινε κανένα φράγμα ανάσχεσης, κανένα έργο που θα μπορούσε να μετριάσει την ορμή. Δεν λέμε το φαινόμενο ήταν ακραίο, αλλά δεν λέμε ότι θα μπορούσε να αποφευθεί οτιδήποτε συνέβη, αλλά θα μπορούσε να έχει μετριαστεί. Και το τραγικότερο όλων είναι ότι έχουμε θρηνήσει θύματα. Είναι τραγικό το 2017 να θρηνούμε ανθρώπους επειδή δεν λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα σε ένα φαινόμενο που είχε προβλεφθεί ότι θα συμβεί. Δηλαδή να σας πω ότι στο συγκεκριμένο δρόμο πολλές φορές το χειμώνα κλείνει γιατί έχουμε χιονόπτωση ή επειδή έχουμε πάγο. Δεν μπορεί για ένα τέτοιο φαινόμενο που μπορούσαμε να θρηνήσουμε θύματα να μην έχουν προβλεφθεί κάποια μέτρα ή να μην έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι. Θα συνέβαιναν τα ανάλογα περιστατικά όσον αφορά τις υλικές ζημίες, αλλά θα γλιτώναμε τους ανθρώπους ή τουλάχιστον κάποιους από αυτούς. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό που μας λέτε. Δεν λειτουργήσε επομένως το σύστημα της ειδοποίησης των πολιτών, η πολιτική προστασία κατ' ουσίαν δεν λειτουργήσε. Έτσι ακριβώς, και μπορεί να μας συμβεί και τα επόμενα 24 ώρα ή το επόμενο διάστημα αν δεν λάβουμε πάλι μέτρα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι η ασφάλεια των πολιτών. Τα έργα προφανώς έπρεπε να έχουν γίνει, όπως πρέπει να γίνουν και άλλα έργα στην Αττική, τα οποία είναι προσδιορισμένα, γιατί έχουν γίνει ανάλογες μελέτες που αποδεικνύουν ποια έργα είναι σημαντικά να γίνουν για να αποφεύγουμε τέτοια φαινόμενα. Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Στασινέ, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχουν άμεσα μέτρα με τα οποία μπορούμε να αποσοβήσουμε την επανάληψη μιας τέτοιας τραγωδίας? Αυτό που θα πρέπει καταρχήν να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε διακομματικά ότι πρέπει να γίνουν 10 σημαντικά έργα στην Αττική και να γίνουν άμεσα, να γίνουν σύντομα και να αποφευθεί όλη η γραφειοκρατία που απαιτείται, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Ξέρετε, συχνά πάμε την ασφάλεια των πολιτών πιο πίσω και κάνουμε έργα βιτρίνας. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό και δεν έχει νόημα ούτε να βάζουμε φώτα στους δρόμους, ούτε να φτιάχνουμε πλατείες όταν δεν έχουν γίνει τα ανάλογα έργα που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια. Κάποιοι χρεώνουν τους μηχανικούς με τις άδειες που έχουν βγει για οικοδομές πάνω σε ρέματα. Λένε ότι σβήνουν ακόμα και τα ρέματα από τους χάρτες για να εξασφαλίσουν μια οικοδομική άδεια. Έχει βάση αυτό? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, το ρέμα, ο χήμαρος μπήκε μέσα στην πόλη. Δηλαδή ήταν νόμιμα σπίτια τα οποία μπήκε μέσα ο χήμαρος. Άρα δεν αφορά αυτή την περίπτωση, επομένως να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα το δεύτερο. Και να υπάρχει ένας κακός μηχανικός που θέλει να αποκρύψει ένα ρέμα, δεν θα μπορούσε αν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά συστήματα που εμείς λέμε κάθε φορά και σε πολλές εκπομπές σας έχω αναδείξει. Αν υπάρχει ηλεκτρονική έκδοση αδειών, ηλεκτρονικός ψηφιακός χάρτης που δείχνει τα ρέματα, προφανώς κανείς δεν μπορεί να κρύψει το ρέμα. Όταν αφήνουμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία και συνεχίζουμε με τα χαρτιά και ο καθένας μπορεί να κρύψει οτιδήποτε επειδή δεν λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, τότε εδώ θα οδηγούμαστε και θα υπάρχει και ο κακός μηχανικός και ο κακός δικηγόρος και ο κακός δημοσιογράφος που θα το εκμεταλλεύονται. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Στασινό. Ευχαριστώ, πρόεδρε, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.